Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα έχω φίλη καρδιακή και αγαπημένη γιατρό. Η γιατρός της γεύσης, Οριλά Άννα Ελευθεριάδου από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Καλώς ήρθες. Εγώ σε λέω γιατρό της γεύσης. Καλώς σας βρήκα. Είσαι ο γιατρός της γεύσης. Ό,τι συνταγές μας έχεις δώσει. Θυμίζει ταμπέλα από σουβλατζίδικο, αλλά εντάξει. Ό,τι συνταγή μου έχεις δώσει, κοριτσάκι μου, και το έχουμε κάνει εκπομπή μαζί, έχει γίνει viral, να ξέρεις. Για να δω σήμερα. Σήμερα νομίζω θα γίνει πιο viral από ποτέ. Okay, οπότε. Παρότι δεν είναι κάτι extreme, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι θα γίνει viral γιατί πραγματικά είναι κάτι που λατρεύουν τα παιδιά. Είναι για πολύ άσχολες μαμάδες, εργαζόμενες που κάνουν χίλια πράγματα μαζί. Και γίνεται στις απελπιστικές στιγμές που λες τι να φτιάξω που δεν έχει το ψυγείο τίποτα. Που εσένα σου συμβαίνει συχνά γιατί ασχολείσαι πάρα πολύ με τους ασθενείς σου. Ασχολούμαι πολλά πράγματα με αποτέλεσμα αυτό να συμβαίνει συχνά. Είναι μια εξαιρετικά απλή συνταγή, κυριολεκτικά αγαπητές φίλες που το παθαίνετε και εσείς συχνά, είμαι σίγουρη, γίνεται με ό,τι έχει το ψυγείο. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε όλες μπαγιάτικο ψωμί που πάντα δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Έχουμε πάντα γάλα στο ψυγείο, έχουμε πάντα αυγά στο ψυγείο. Σωστά. Έχουμε πάντα στο ψυγείο μας κάποιο αλλαντικό που μπορεί να είναι παραδοσιακό, για παράδειγμα απάκι. Και ποιος δεν έχει απάκι? Εμείς έχουμε απάκι και μάλιστα έχουμε, γιατί μου το ζήτησες. Απάκι κοτόπουλου από τα αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτζάκης με βοτάνια του τόπου μας. Μπράβο, ακόμα πιο παραδοσιακό. Παρ' όλα αυτά, πάντα υπάρχει ψωμί του τος, κασέρι και γαλοπούλα για τα τος των παιδιών, οπότε όταν δεν έχεις κάτι πιο γκουρμέ όπως το απάκι, μπορείς να βάλεις απλές φέτες γαλοπούλα του εμπορίου που βάζουμε στα τος. Και ποιος δεν έχει τέλος γραβιέρα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και εκείνο να είναι λίγο μπαγιάτικο, και αυτό είναι ένας λόγος να το αξιοποιήσεις όταν το βλέπεις ότι δεν είναι πια έτσι πολύ ζωηρό. Τελειώνει και το τυρί, πρέπει τελειώνει να φύγει. Μπράβο. Όλα αυτά λοιπόν, όταν σου πει ας πούμε ο γιος σου, μαμά, το βράδυ να πω στους φίλους μου να έρθουμε να δούμε εδώ το ποδόσφαιρο. Ναι, παιδί μου, να πει. Λες εσύ ναι, παιδί μου, αλλά συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις τίποτα ιδιαίτερο να τους φτιάξεις. Τι θα τους φτιάξεις λοιπόν? Ένα σουφλέ ψωμί. Ωραία. Πάμε να το φτιάξουμε λοιπόν για να δούμε τι γίνεται. Είναι εξαιρετικά απλό. Εδώ, θα κόψεις πρώτα το κρεμμυδάκι ή τα απάκια? Θα κόψω πρώτα τα απάκια έτσι ώστε. Το να ξεκινήσω λάδι, εγώ να. Το λάδι να κρατήσει την οστιμιά από τα απάκια. Πόσο τα θέλεις? Τα θέλω τόσο. Ωραία. Και τόσο. Ναι. Άρα μικρές στα τέσσερα μπουκές, περίπου. Μικρές μπουκίτσες. Ναι. Και θα το χρειαστείς όλο το πακέτο? Όχι, δεν νομίζω, γιατί το σκεύος μας δεν είναι πολύ μεγάλο. Ωραία. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Σου βγάλα λοιπόν το μισό. Πρώτον, ότι το σουφλέ πρέπει να μείνει στο ψυγείο σκεπασμένο με μεμβράνη, έτοιμο όπως είναι για να φουρνιστεί. Όσο μπορούμε πιο πολύ πριν φουρνιστεί. Α, μάλιστα. Για να μπορέσει όλα αυτά τα ωραία αρώματα να τα ανακατέψει, να ποτίσει. Ωραία. Το ψωμάκι, για να γίνει σουφλέ πάρα πολύ ομοιογενές που το βγάζεις με το κουτάλι. Τέλεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τέλεια. Ελάχιστο τσιγάρισμα θέλει. Αυτό θέλει ζέσταμα, είναι έτοιμο. Ελάχιστο. Είναι ένα έτοιμο αλλαντικό και είναι και πολύ υγιεινό, γιατί είναι κοτόπουλο, έτσι. Και είναι και. Είναι το φιλέτο του κοτόπουλου αυτό. Οπότε είναι από τα πιο υγιεινά αλλαντικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν. Δεν θέλεις τίποτε άλλο αυτό. Όχι, δεν θέλω τίποτα λεπτάκια, άλλο. Ένα-δύο λεπτάκια, έτσι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ νόστιμο. Τα βγάζω. Και ήθελα να το μοιραστώ. Έχει γίνει πλέον θεσμός, έτσι. Άννα Ελευθεριάδου, σε περιμένουν όλοι οι ασθενείς σου. Και οι ασθενείς της γεύσης και οι πραγματικοί να σε δούνε. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα χωριό στο Γερακάρι και μου λέει μια κυρία, πότε θα φέρεις το Άνιο πάλι στην εκπομπή? Μα δεν θυμάμαι το όνομά της. Και μου είπε να σου δώσω και πολλά πολλά χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σε αγαπούν πάρα πολύ οι κριτικοί, αν και δεν είσαι κριτική. Είναι αμοιβαίο. Νομίζω απλώς. Μου γυρίζουν την αγάπη που τους δίνω. Ή και να τη το πάρουμε, ή να το πάρουμε και ανάποδα. Και εγώ τους γυρίζω την αγάπη που μου δίνουν. Οκ. Okay. Τα βάλουμε μέσα και αυτά. Ναι, αυτά θα τα περάσουμε ελάχιστα. Το πράσινο δεν το θέλεις? Όχι.
θα τα περάσουμε ελάχιστα. Έτσι. Κάνει πραγματικά πικάντικο το σουφλέ μας. Και εσύ είσαι κυνηγός της γεύσης. Ψάχνεις να βρεις γύρω-γύρω γευσούλες. Ναι, όσο για να γίνεται, προσθέσεις βέβαια, λίγο. Από τότε που έγινα μαμά, όλη η βαρύτητα δίνεται στο υγιεινό μαγείρεμα. Έτσι έχω αλλάξει εντελώς και νοοτροπία. Δίνω λιγότερη σημασία στο εξεζητημένο και περισσότερη σημασία στο υγιεινό. Δηλαδή, στην ουσία. Η ουσία είναι τώρα το απάκι που είναι κοτόπουλο, είναι καταπληκτική παραλλαγή και κανονικά έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Τώρα, αυτό που επίσης θέλω να πω ως παραλλαγή τώρα που τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, είναι το γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης εναλλακτικά διάφορα υλικά που μας έχουν περισσέψει. Δηλαδή, τι εννοώ. Α, μπράβο. Αν για παράδειγμα σου έχουν μείνει λίγα πράσα. Γιατί είναι πραγματικά leftover αυτή η συνταγή, δηλαδή ναι, με ό,τι μας έχει περισσέψει. Με ό,τι μας έχει περισσέψει. Πράσα, Αν λοιπόν έχεις λίγα πράσα, πολύ άνετα μπορείς να τα περάσεις σε ροδέλες, ακριβώς όπως το κρεμμύδι, αλλά σε λεπτές ροδέλες, με λίγο λάδι, να μαλακώσουν, να τραβήξουν τα πολλαζουμιά και να τα βάλεις σε μία στρώση αντί για το κρέας. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα έχω κάνει και με σπανάκι. Τα βγάζω, έτσι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Το ίδιο πράγμα έχω κάνει και με σπανάκι. Πολύ ωραία ιδέα και με το σπανάκι. Που το πέρασα και αυτό το τσιγάρισα για λίγο και το έβαλα μαζί με τα τυριά αντί για κρέας. Αυτό είναι ανάλογα με το τι υπάρχει στο ψυγείο. Ωραία. Εναλλακτικά βέβαια, αν το γάλα σου είναι λίγο και αυτό μου έχει συμβεί, το έκανα πειραματικά και πέτυχε. Βάλε λίγο γιαούρτι και συμπλήρωσε το. Καλό θα είναι και με το γιαούρτι. Ναι, δεν μιλάω για κρέμα γάλακτος και τα λοιπά, γιατί είναι πάρα πολύ. Βαραίνει μετά το πράγμα με την κρέμα γάλακτος και δεν έχει και νόημα. Δεν υπάρχει λόγος, είναι τόσο νόστιμο με απλά υλικά που ας μείνουμε σε αυτά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε και το ψωμάκι μας, να μας δείξεις πώς θα το κόψεις. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα ολόκληρο ψωμί. Συνήθως, όπως καταλαβαίνετε, είναι θρηματισμένα και κομμένα και μπαγιάτικα. Εγώ το κάνω, όπως σας είπα, συνήθως. Και αυτό μπαγιάτικο είναι, από χτες το κόψω. Με δύο διαφορετικά είδη ψωμιού, γιατί έχει το σπίτι μας μεγάλη ποικιλία. Θα πρέπει να φύγει η κόρα εντελώς, να μείνει μόνο η ψύχα. Και το μέγεθος μετά, τα κομμάτια που πρέπει να. Δηλαδή, άρα αυτό που θες να σου κάνω εγώ είναι να σου βγάλω γύρω-γύρω την ψύχα, έτσι. Μπράβο, βγάλε μου την ψύχα. Το μέγεθος λοιπόν μετά της ψύχας πρέπει να είναι μέγεθος μπουκιάς. Μάλιστα. Καρεδάκια λοιπόν. Ναι. Τέλεια. Οπότε χαράσουμε. Και για να σε δω τώρα εδώ, στο leftover του leftover. Λοιπόν, εδώ είναι θα εδώ. Πες μου τι θα κάνω με αυτό, γιατί εγώ δεν πετάω τίποτα. Αυτό τι θα το κάνω. Γιατί εγώ έχω ιδέα τώρα. Αυτό είναι αυξημένη δυσκολία. Θα σου πω. Αυξημένη δυσκολία. Άκου λοιπόν, μέχρι εσύ να κάνεις αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί για να μην. Να δώσω ένα μικρό tip. Εγώ είμαι πολύ οικονόμα, κορίτσια μου και αγόρια μου. Τίποτα δεν αφήνω να πάει χαμένο. Αυτό λοιπόν το βουτάω στο γάλα, βάζω λίγο τυράκι και το βάζω στο τηγάνι. Και μετά ένα αυγό το σπάω μέσα και το σερβίρω, τηγανιτό αυγό μαζί με το ψωμάκι του κατευθείαν. Θα σας το κάνω. Τις κρατάω αυτές τις κόρες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κάνει η κόρη μου. Α, το κάνει. Τώρα που το λες, αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να το συνδυάσω. Τίποτα δεν πετάμε. Επίσης μπορεί να τα κάνεις και κρουτονάκια. Ναι. Εντάξει. Αυτό ναι, ορίστε. Αν τους βάλεις και λίγα μπαχαρικά. Κάνε εσύ αυτά, εγώ θα κάνω τα κουρτονάκια. Κάτι, ναι, ναι, κάτι. Τέλος, παιδιά, αυτό ήτανε. Θα ήθελα βέβαια το πάτο του σκεύους μας να τον αλείψουμε λίγο με ελαιόλαδο. Ωραία. Δείτε την κάρτα υλικών και επιστρέφουμε με το ψωμάκι έτοιμο για να συνεχίσουμε τη διαδικασία μας. Σουφλέ με ψωμί. Απάκι κοτόπουλο αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης. Μπαγιάτικο λευκό ψωμί. 400 γραμμάρια γραβιέρα. 4 αυγά αγροκτήματα Κρήτης Μανολιτσάκης. 2 φλιτζάνια γάλα βέρο κριτικό. 1 φρέσκο κρεμμυδάκι. Μισή κουταλιά του γλυκού μοσχοκάριδο. Ελαιόλαδο. Έχουμε λοιπόν όλα τα υλικά μας μπροστά και τι κάνουμε τώρα. Τώρα βάζουμε πολύ λίγο λάδι, πάρα πολύ λίγο, στον πάτο του πυρέξ. Όχι για άλλο λόγο, απλώς για να μπορεί να ξεκολλάει εύκολα. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, στρώνουμε το ψωμί. Α, το στρώνεις το ψωμί. Κανονικά. Μήπως να σου σπάσω τα αυγά εγώ εντωμεταξύ. Ναι, θέλω 4 αυγά. Να τα βάλω εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Μην κάνω και κάτι που δεν είναι σωστό. Γιατί η κάθε μια έχει τα δικά της. Ξαναλέω, δεν μας πειράζει να είναι διαφορετικά ψωμιά. Αυτό που θα ήθελα πάνω κάτω να είναι οι δύο μεγέθους οι μπουκές. Δηλαδή να μην είναι κάτι τεράστιο και κάτι πολύ μικρό. Για να μπορεί να εισχωρήσει το μείγμα τώρα αυγών, γάλατος και τυριών ομοιόμορφα. 4. Αυτό περίσσεψε το βάζω εδώ. Γιατί χρησιμοποίησα αυτό για να τα πετάξω. Χτυπάω, έτσι. Ναι. Α, μάλιστα. Να βάλω και το γάλα, λες. Όχι, χτύπησε τα καλά. Α, πολύ καλά, καλά. Μάλιστα. Της έδωσα πριν τα μαχαίρια και της λέω, πρόσεξε, πρόσεξε γιατί κόβουνε πολύ. Μου λέει, σε χειρούργο μιλάς, Χρυσή μου. Πού μιλάς, δεν ξέρω εγώ τι κόβει. Λοιπόν. Έλα. Βάλε μου το γάλα. Ωραία. Αλάτι δεν έχουμε βάλει καθόλου. Και ούτε θα βάλουμε. Είστε γιατί η γραβιέρα έχει αλάτι. Mm-hmm. Έχει το σωστό αλάτι. Το έχει απάκι, και το απάκι μας. Αυτό θα σου έλεγα και το απάκι. Αν γίνει τώρα με γαλοπούλα, ας πούμε, light παραδείγματος χάρη, εκεί ίσως βάλεις λίγο γιατί εκείνη δεν είναι τόσο αλμυρή. Ωραία. Με δύο φλιτζάνια είμαστε καλά. Ναι, νομίζω ότι είμαστε καλά. Τώρα. Αυτό το υλικό θα πρέπει να το στρώσουμε. Κάτσε να στο βάλω εδώ πάνω, έτσι ώστε να βλέπουν όλοι αυτά τα υπέροχα που φτιάχνεις. Να βάλω και το μοσχοκάρι εδώ μέσα, μην το ξεχάσουμε. Εδώ δεν το βάζεις. Το μοσχοκάρι θα το βάζω εκεί. Άσε να το βάλω εγώ. Θέλω να είναι πολύ μετρημένο. Θέλει να είναι μετρημένο. Γιατί διαφορετικά βγάζει μια πικρίλα. Τα ίδια παθαίνω κι εγώ, παιδιά. Ακριβώς τα ίδια. Θέλω να το κάνω εγώ μόνη μου. Με κάλεσες, πες εδώ, Χρυσή μου, για να μαγειρέψουμε. Ναι, να μαγειρέψω. Γιατί εγώ είμαι υπεύθυνη για τη γευστική. Σωστά. Και θα το τρώμε εδώ πέρα, ξέρεις μετά. Το ξέρω, ναι, βέβαια ναι. Το φάτε. Δεν κάνουμε εκείνα τα καμένα που κάνουν τσάκα τσάκα και δείχνουν ότι είναι έτοιμο και δεν είναι. Εμείς τα ολοκληρώνουμε γιατί σεβόμαστε την πρωτή. Σας το επιβεβαιώνω εγώ τώρα που φάγαμε τα γλυκά και ήταν και καταπληκτικά. Λοιπόν. Ας το στρώσω λίγο εγώ με το χέρι κάπως καλύτερα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το βλέπετε, δεν έχει κάτι το φοβερό. Έχει πάει ομοιόμορφα το τσιγαρισμένο φρέσκο κρεμμύδι και το απάκι μας. Πρώτα το τυρί. Εγώ θα βάλω μια στρώση τυριού. Μάλιστα. Και θα το σκεπάσω. Mm-hmm. Σωστά. Μια δεύτερη στρώση θα μπει μαζί με το μείγμα και μια τρίτη από πάνω. Α, εντάξει, δικός μας άνθρωπος είναι. Πώς μπορεί να μην νοστιμήσει με αμαριώτικη γραβιέρα, δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Νοστιμήσει. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι εγώ χρησιμοποιώ κυριολεκτικά υπολείμματα τριών. Δηλαδή μπορεί να έχω τη ροζούλη, θα βάλω τη ροζούλη. Μπορεί να μην μου φτάνει και να βάλω και λίγη ξυνομιζήθρα. Ό,τι έχω. Βάλε μου και το. Λοιπόν, το μοσχοκάρι τώρα με το δάχτυλο. Μα σε αυτή τη λογική το πήγαμε. Σου είπα, έλα και ό,τι έχουμε στο ψυγείο θα φτιάξουμε. Έτσι, και τσακ τσακ την έφτιαξε στη συνταγή. Έτσι ακριβώς. Και πού να δείτε όταν ψηθεί. Α, τέλεια. Λοιπόν, φτάνει αρκετά. Ωραία. Και λίγο μοσχοκάρι θα βάλουμε από πάνω. Ωραία, γύρισε λοιπόν. Το εσύ. Για να τοποθετήσεις όπως θέλεις. Έχει κάτσει λίγο-λίγο το τυράκι κάτω. Στους πόσους το ψήνουμε, Άννα μου? Σε 180. Για πόση ώρα? Ούτε μισή ώρα δεν θέλει. 20 λεπτά. Γύρω στα 20-25 ναι. Λεπτάκια, εκεί πολύ, το υπολογίζω πολύ, και εγώ. Και πολύ σου και πολύ λες. Την άλλη φορά θυμάσαι τι μου είχες φτιάξει. Μου είχες φτιάξει κάτι με κιμά, έτσι δεν είναι? Φτιάξα πίτα. Τώρα κι εγώ κιμαδόπιτα θα είναι η δεύτερη συνταγή μετά από σένα. Στο φούρνο λοιπόν, στους 180 για 20 λεπτάκια, μαζεύουμε το χαμό που έχουμε φτιάξει. Και επιστρέφω για να φτιάξω την κυμαδόπιτα. Την Άννα θα την ξαναδείτε στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Να τονίσω ότι ναι. Βάζουμε λίγο μοσχοκάριδο και έτσι. Από πάνω, από βέβαια. Από πάνω, ναι. Και για αισθητικούς λόγους, αλλά και για λόγους γεύσης, γιατί δίνει υπέροχο άρωμα. Ωραία. Έτσι. Στο φούρνο γρήγορα, λοιπόν. Mm.
το λέω και το ξαναλέω και έχει γίνει τάση και μόδα. Η καλή πρώτη ύλη κάνει το μάγειρα και επειδή εγώ έχω πολύ καλή πρώτη ύλη εδώ πέρα, φτιάχνω νοστιμιές. Μου στείλε μία φίλη πρόσφατα ένα μήνυμα στο Messenger στο Facebook στο Μάμα Μία, που μου είπε ότι έχει δοκιμάσει όλα τα προϊόντα και πραγματικά είναι όλα αξιόλογα και με ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί θεωρεί ότι είμαι η πιο τίμια μαγείρισα. Έτσι μου έγραψε. Πραγματικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το πλατό, σε αυτό το μικρό κανάλι της Ελλάδας, μπαίνουν μόνο τίμια προϊόντα. Καλά προϊόντα τα οποία αξίζει να δοκιμάσετε και να βάλετε κι εσείς στην κουζίνα σας. Πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη. Έχω εξαιρετικό κιμά από τα Σίνκα. Έχω ένα φύλλο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει αγαπημένη μου τίποτα από αυτό που ανοίγουν οι καλές νοικοκυρές στην Ήπειρο. Το τόσο απλά, πραγματικά ένα φύλλο το οποίο εμένα που μου αρέσουν τα φύλλα με έχει κάνει να ανατρέψω τη θεωρία των φύλλων και να παίρνω συχνά αυτό το φύλλο για τις εύκολες συνταγές που θέλω να κάνω για σας, αλλά και για τους δικούς μου στο σπίτι. Και γλυκό το έχουμε κάνει και αλμυρό το έχουμε κάνει και ντοματόπιτα και απακόπιτα και θα το κάνουμε πολλά 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 ακόμη, γιατί η Αλφα είναι κοντά μας και η Μπράβα βέβαια, γιατί μου αρέσει να δίνω μία διαφορετική γεύση στα πράγματα που φτιάχνω. Μπράβα Barbecue και είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είναι η μόνη ελληνική εταιρεία, η μόνη ελληνική εταιρεία που φτιάχνει κέτσαπ, μουστάρδες και μαγιονέζες. Οπότε, σε αυτή την εκπομπή θα μπορούσε να ήταν μόνο η μόνη ελληνική εταιρεία που φτιάχνει αυτά τα προϊόντα. Βάζω το barbecue, γιατί μ' αρέσει να έχει λίγο καπνιστή γεύση αυτή η κυμαδόπιτα. Μ' αρέσει αυτή η τσαχπινιά, επειδή δεν έχει και ιδιαίτερα φτιασίδια. Έχει πολύ καλό κυμά, δύο ωραία κόκκινα κρεμμύδια, πάπρικα, καταπληκτικά ντοματίνια από το φίλο μου τον Τάσο τον Αγγελάκη στην Ιεράπετρα, φιλιά σε όλη την Ιεράπετρα και μπράβο barbecue. Πάμε λοιπόν, αρκετά είπαμε. Ελαιόλαδο αβέα. Βλέπετε, βλέπετε, τα προϊόντα μας είναι ένα και ένα. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Ελένη, τώρα ή Παπαδουκάκη ή Παπαδουλάκη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό το μήνυμά σου και μου έδωσε όθηση να πω όλα αυτά τα πράγματα για τα προϊόντα που έχω στην εκπομπή, γιατί εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι έχω καλά προϊόντα, αλλά είναι πολύ ωραίο να στο αναγνωρίζουν και οι άνθρωποι που απευθύνεσαι. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κίνητρο που μου έδωσες να μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, τα κρεμμύδια μας, μου έπεσε και λίγο κρεμμυδάκι κάτω, θα το μαζέψω σε λίγο, τα κόβω στα 4 και τα βάζω στο μουλινέξ μου. Σχεδόν τα πολτοποιώ, σχεδόν, δεν τα πολτοποιώ όμως. Εδώ έχω βάλει 2 κουταλιές της σούπας λάδι, γιατί δεν θα βάλω παραπάνω, έχω κιμά χοιρινό, που αυτό σημαίνει ότι έχω ήδη μία λιπαρότητα και θα βάλω μισό χοιρινό και μισό μοσχαρίσιο κιμά. Και τώρα, ο κιμάς θέλει δουλίτσα. Πάντα ο κιμάς θέλει δουλίτσα όταν το τσιγαρίζουμε, για να γίνει σπυρωτός. Θέλει το πέδεμά του για να γίνει σπυρωτός. Κοιτάξτε τον όμως πόσο σπυρωτός έχει γίνει. Δεν είμαι πολύ ωραία εδώ, 2-3 λεπτάκια. Απλά έτσι να επιμένω και να σπάω με την κουτάλα μου όπου γίνεται κρομπαλάκι. Τακ. Έτοιμη είμαι, παιδιά, έτοιμη. Η κυμαδόπιτα και γενικά όσες κυμαδόπιτες έχω και όσες συνταγές έχουν πέσει στα χέρια μου, θέλουν πιπέρι. Πολύ πιπέρι. Βράζει τώρα ο κιμάς μου με τα ίδια του σουμάκια. Και έχω και πάπρικα. Είναι πολύ της απλότητας και των λίγων υλικών όπως βλέπετε. Και τσιγαρίζω τώρα την πάπρικά μου με το πιπέρι μου και το κιμά. Και αμέσως θα ρίξω τα κρεμμύδια. Και εδώ θα γίνει χαμός τώρα με τα κρεμμύδια, γιατί αυτά είναι και λίγο καυτερούλικα. Οπότε θα αρχίσουμε το κλάμα. Τσιγαρίζουμε σε αυτή την πίτα. Η μισή της νοστιμιά είναι στο τσιγάρισμα. Όσο πιο καλά τσιγαριστεί ο κιμάς μας, τόσο πιο νόστιμη θα γίνει. Οπότε,
τον αφήνω εγώ εδώ πέρα να τσιγαρίζεται. Θέλω να τσιγαριστεί και το κρεμμυδάκι πάρα πολύ καλά. Και παίρνω ντοματούλες με το φλούδι τους, γιατί στο φλούδι κρύβεται όλο το λικοπένιο σχεδόν της ντομάτας. Οπότε δεν το αφαιρώ. Και βλέπετε. Ωραιότατες είναι. Κοιτάξτε τι σφριχυλές, τι σφιχτές ντομάτες. Τι γλυκές ντομάτες βγάζεις, ρε Τάσο, αγγελάκι. Ωραία, λίγο πιο μεγάλο μαχαιράκι θέλω για την επόμενη. Όπως είναι μέσα, λες και είναι σαλατούλα. Και άλλη μία τώρα. Αυτές οι ντομάτες είναι από την πρώτη εκπομπή μαζί μου, έτσι. 4 σεζόν κλείνουν. Δεν εννοείται ότι χρησιμοποιώ άλλες ντομάτες. Περιμένω τον Τάσο τον αγγελάκι από τις ντομάτες. Είναι καταπληκτικές και βέβαια αυτό που τις κάνει να είναι ξεχωριστές, εκτός από τη γεύση τους, εκτός από τα αρώματά τους, τη γλύκα τους, την οξύτητά τους, είναι πολύ ισορροπημένη η ντομάτα, σας λέω. Τώρα πρέπει να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε, είναι ότι είναι και βιολογικές. Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε ότι η Κρήτη χρησιμοποιεί 6 φορές περισσότερο φυτοφάρμακα, 6 φορές πολλαπλάσια φυτοφάρμακα, από ότι είναι το επιτρεπτό όριο. Τι ταΐζουμε τα παιδιά μας? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των λαχανικών μας. Πρέπει να επιλέγουμε οπωσδήποτε βιολογικής γεωργίας. Εγώ είμαι κάθετη σε αυτό. Και τα αυγά που έχουμε εδώ στην εκπομπή και το κρέας μας είναι βιολογικά. Αυτό έχουμε, την υγειά μας και πρέπει να την προσέχουμε. Ποια είναι η διαφορά, νομίζετε, όπως συνηθίζω να λέω? Είναι πολύ μικρή η διαφορά σε ένα τσικάλι φαγητό. Δηλαδή, θα σας κοστίσουν 7 λεπτά παραπάνω οι 2 ντοματούλες που βάλαμε εδώ. Χαλάλι του. Σιγά, και τι έγινε. Την υγειά μας δεν έχουμε, έχουμε τίποτε άλλο. Την υγειά μας και τα παιδιά μας. Άρα πρέπει να τις φροντίζουμε. Ωραία, συνεχίζω τώρα και δίνω λίγο υγρασία γιατί είχε παρατσιτσιριστεί ο κιμάς μου και τώρα βέβαια θα βάλω την καπνιστή γεύση γιατί θέλω το καπνιστό τώρα να πετύχω. Σαλιγκαράκι. Δεν βάζω ζάχαρη που βάζουμε συνήθως στην ντομάτα γιατί βάζω την κέτσαπ μου, οπότε είναι σαν να έχω βάλει ζάχαρη. Και τώρα από εδώ και πέρα και χωρίς κανένα μα κανένα υγρό ψήνω τουλάχιστον για 10 με 15 λεπτάκια έτσι ώστε να στεγνώσουν εντελώς τα υγρά του κιμά μου. Δείτε την κάρτα υλικών και επιστρέφω για να βάλουμε το κιμά στο τόσο απλά φύλλο μας. Κυμαδόπιτα. Ένα πακέτο έτοιμων λεπτών φύλων τόσο απλά α. 500 γραμμάρια κυμά χοιρινό μοσχάρι ανάμεικτο. Κέτσαπ Μπράβα Μπάρμπεκιου. 2 μεγάλα κρεμμύδια. 2 βιολογικές ντομάτες Τάσου Αγγελάκης. Μισή κουταλιά του γλυκού πάπρικα γλυκιά. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο αβέα. Έχω ανοίξει το τόσο απλά που έχει και πολύ ωραίες συνταγές μέσα στη συσκευασία θα βρείτε. Και έχει στεγνώσει εντελώς ο κιμάς μου. Πω πω, μία μυρωδιά που κάνει αυτό το καπνιστό το μπάρμπεκιου. Του δίνει όλη τη γεύση τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Έχω στρώσει το κιμά μου, πολύ ωραία, και βάζω το δεύτερο φύλλο από πάνω, το κιμά, τακ, αυτό ήταν όλο. Κοιτάξτε εδώ μία ευκολία, ένα κιμά έφτιαξα, έτσι, και το φύλλο σπιτικό, στο φούρνο, στους 180 για μισή ωρίτσα περίπου. Λοιπόν, είναι έτοιμη η κυμαδόπιτα που την έχω ξαναφάει, αλλά εγώ θέλω να δω αυτό, παιδιά, εδώ. Τι γίνεται, πω πω, Παναγία μου, τα τυράκια πώς τραβιούνται. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εντάξει. Βρε ποιο, εδώ μιλάμε για ότι μπορείς να το βάλεις και σε τραπέζι αυτό. Ναι, μπορείς να το βάλεις βέβαια. Κοιτάξτε τι ωραία που κόπηκε.
Εμένα μου αρέσει πάντοτε να δείχνω τα πιάτα των καλεσμένων μου. Το προτιμώ να το δείχνω από ότι να δείχνω τα δικά μου. Αυτή είναι η κυμαδόπιτα. Αυτό είναι το υπέροχο σουφλέ ψώμιου. Ψεύτο σουφλέ θα το πω εγώ. Αλλά είναι πολύ. Δεν λες ψεύτο σουφλέ, είναι πολύ γευστικό. Για πες εσύ γεια στον κόσμο, ότι εγώ θα απασχοληθώ. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη συνταγή, ειδικά για μαμάδες, παύλα εργαζόμενες, παύλα πολύ άσχολες. Και πάρα πολύ νόστιμη. Και χρησιμοποιούμε απλά υλικά, αγνά υλικά που έχουμε στο ψυγείο μας, που τα εμπιστευόμαστε για τα παιδιά μας έτσι κι αλλιώς. Και είναι μια πικάντικη σχετικά λύση και πολύ ευχάριστη, ειδικά για τους μικρότερους της οικογένειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα είπε όλα, εγώ είδατε, εδώ πέρα κοντεύω να φάω το μισό ταψί. Πολλά φιλάκια, γεια σας. Γεια σας.